αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, μηνύτες, εθνοφύλακες, έφεδροι και πολιτικό προσωπικό. Κάθε χρόνο, αυτή τη μέρα, επαναφέρουμε στην εθνική μνήμη με σεβασμό τη γενιά των Ελλήνων του 1940. Ανέδειξαν την εθνική αξιοπρέπεια, αντιστεκόμενοι πέραν κάθε συσχετισμού δυνάμεων στο φασισμό και τον ναζισμό. Κατέβαλαν βαρύτατο φόρο εντύμου αίματος στο βωμό της ελευθερίας των Ελλήνων και της Ευρώπης. Οι εθνικές επέτειοι, οι παρελάσεις, οι αργίες είναι χρήσιμες όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής ιστορικού παραδείγματος. Όταν λειτουργούν ως μηχανισμοί προβολής του συλλογικού προτύπου, το οποίο νοηματοδοτεί την πολυχιλιετή εθνική μας παρουσία στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Η Ελλάδα, με πλήρη συνέστηση της ιστορικής της ευθύνης, θα επαναδιατυπώνει το όχι ως νοήμονα απάντηση σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Με ισχυρές συμμαχίες και φυσικά με την αποτρεπτική ισχύ των ενόπλων δυνάμεών μας ως προμετωπίδα των ενεργειών μας. Και πάντοτε ως πιστοί θειασώτες της διεθνούς νομιμότητας και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, στο πλαίσιο των οποίων εντάσσει η Ελλάδα τη συμπεριφορά της. Γυναίκες και άνδρες των ενόπλων μας δυνάμεων. Σας ευχαριστώ θερμά για τις υπηρεσίες σας στην πατρίδα και την κοινωνία. Σας καλώ και σας προτρέπω, εμπνεόμενοι από το παράδειγμα της 28ης Οκτωβρίου 1940, να συνεχίσετε με προσήλωση να εκτελείτε τα καθήκοντά σας, στηριζόμενοι στα ιδανικά και τις παραδόσεις μας. Ο ελληνικός λαός προσβλέπει σε εσάς. Γνωρίζει ότι είστε οι φρουροί κάθε εσχατιάς της ελληνικής γης και συμπαραστάτες της κοινωνίας σε κάθε δυσκολία. Ζήτω 28 Οκτωβρίου 1940, ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις, ζήτω το έθνος.